Καλησπέρα σας. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στη συνέντευξη τύπου του Αχιλλέα. Γιατί κάνοντας εσείς τη δουλειά σας, αναδεικνύεται και δικιά μας τη δουλειά και είναι πολύ σημαντικό αυτό για την ομάδα μας. Να ξεκινήσω τα αγωνιστικά παίρνοντας χρονικά το παιχνίδι με την Ένωση Αποστόλου Παύλου. Ένα παιχνίδι στο οποίο πετύχαμε μια πολύ σπουδαία νίκη και σπουδαία για πολλούς λόγους. Πρώτον, επιτεύχθηκε επί ενός πολύ καλού αντιπάλου, μας το έδειξε και στα δύο παιχνίδια και γενικά με την παρουσία της στο πρωτάθλημα στον όμιλό μας. Συνεχίσαμε τα νικηφόρα αποτελέσματα και συνεχίζουμε να ασκούμε πίεση στο πρωτοπόρο του ομίλου, στην ομάδα της Λαμίας. Και βέβαια επιτεύχθηκε με πάρα πολλά προβλήματα και από τιμωρίες και από τραυματισμούς. Και πριν τον αγώνα και κατά την προθέρμανση και στο ημίχρονο χάσαμε παίχτες με τραυματισμούς. Εν τούτοις όσοι κλήθηκαν να παίξουν, ανταποκρίθηκαν πολύ καλά και είμαι πολύ ευχαριστημένος γι' αυτό. Ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι με ευκαιρίες εκατέρωθεν, ένα ανοιχτό παιχνίδι χωρίς σκοπιμότητα. Πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει την ομάδα της Ένωσης Αποστόλου Παύλου και εμάς φυσικά. Ένα παιχνίδι που σε ένα κακό αγωνιστικό χώρο μπορώ να πω ότι μπορώ να μιλήσω για ένα καλό παιχνίδι. Ξεκινήσαμε το παιχνίδι με το συνήθιο σχηματισμό μας και ενώ ήμασταν απειλητικοί για τον αντίπαλο, δημιουργήσαμε κάποιες ευκαιρίες. Στο χώρο του κέντρου είχαμε ένα αριθμητικό μειονέκτημα δεδομένου το ότι ο αντίπαλος έπαιζε με διαφορετικό σχηματισμό. Μόλις αλλάξαμε και εμείς το σχηματισμό μας, ισορροπήσαμε στο χώρο του κέντρου. Ισορροπήσαμε το παιχνίδι, όμως πάψαμε να είμαστε δημιουργικοί και γι' αυτό στο δεύτερο ημίχρονο επανήλθαμε στον συνηθισμένο σχηματισμό που χρησιμοποιούμε. Στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι άνοιξε ακόμη περισσότερο. Οι ευκαιρίες και από τις δύο πλευρές υπήρχαν ευκαιρίες και από τις δύο πλευρές. Κάποια στιγμή πήγε ο αντίπαλος να γίνει λίγο καλύτερος από εμάς δεδομένου του πολύ δραστηρίου επιθετικού του Ηλιάδη. Ένα πρόβλημα το οποίο μας στόλισε ο νεαρός Λάλας, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά και μετά το 70 μας έλυσε αυτό το πρόβλημα που πήγε να δημιουργηθεί. Με την είσοδο και των τριών παιδιών στο ημίχρονο του Λάλα και λίγο αργότερα του Ευαγγελόπουλου και του Παγκιά, μας έδωσαν την όθηση που θέλαμε και καταφέραμε να πάρουμε μια πολύ μεγάλη νίκη για τους λόγους που σας ανέφερα. Να περάσω στο επόμενο παιχνίδι με τον Δωτία Αγιάς. Θα συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό, χωρίς να αλλάξουμε τίποτα στη φιλοσοφία μας και στο σκεπτικό μας, το οποίο είναι να απολαύσουμε το ποδόσφαιρο, να διασκεδάσουμε το ποδόσφαιρο και εμείς που είμαστε μέσα στο γήπεδο. Και αυτοί που είναι απ' έξω, ο φύλαθρος κόσμος και οι διοικούντες, να χαίρονται αυτό που βλέπουμε. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν πολύ καλό αντίπαλο. Θα έλεγα ότι είναι η καλύτερη ομάδα του γειτονικού νομού, του νομού της Λάρισσας. Μια ομάδα η οποία έχει αποσπαστεί από τις ομάδες που νομίζω 6 βαθμούς από τις ομάδες που κινδυνεύουν από τη ζώνη του προβληματισμού. Μια ομάδα η οποία έχει την τρίτη καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα και πολύ καλή συνοχή των γραμμών της. Έχει κάποιους πολύ καλούς ποδοσφαιριστές που διαθέτουν εμπειρία, έχουν παίξει και παραπάνω κατηγορίες και φυσικά και πολλούς νεαρούς με ενθουσιασμό. Περιμένω ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Απλώς αυτό που έχω ζητήσει ήδη από τους ποδοσφαιριστές μου και θα ζητήσω και από εδώ και πέρα μέχρι και πριν από την έναρξη του παιχνιδιού είναι ότι εμείς δεν πρέπει να αλλάξουμε τίποτα, να μην αλλοιώσουμε καθόλου την εικόνα της ομάδος. Στο μυαλό μας είναι ένα δημιουργικό ποδόσφαιρο, ένα ανοιχτό ποδόσφαιρο και μέσα από αυτό το σκεπτικό και από αυτό το στυλ ποδοσφαίρου να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Είναι πολύ σημαντικό για μας να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Γιατί είναι το τελευταίο παιχνίδι για μας πριν το Πάσχα, δεδομένου ότι την επόμενη εβδομάδα έχουμε το ρεπό μας και θέλουμε να έχουμε νικηφόρο αποτέλεσμα και για να μην κατά τη διάρκεια στο ρεπό μας να μην μείνουμε πίσω στην βαθμολογία, αλλά και να έχουμε 3 ευχάριστες εβδομάδες προπονητικά. Θα έχουμε προβλήματα και μάλιστα αρκετά προβλήματα για αυτόν τον αγώνα. 3 τιμωρημένους, ο Κυρτέγος που συμπλήρωσε 4 κίτρινες κάρτες, ο Τζιάμας που συμπλήρωσε 4 κίτρινες κάρτες, ο Νάκας που εκτείνει τη δεύτερη αγωνιστική της ποινής του, σίγουρα ακόμα θα είναι ο Κουτσιαρίδης, ο οποίος έχει μια διάταση στο μέσο πλάγιο, σίγουρα ακόμα θα είναι ο μικρός ο Λευτέρης ο Κουδάρας και περιμένουμε να πάρουμε το OK από την φυσιοθεραπεύτρια μας, την κυρία Φελίτσα Τσεντίδου, ώστε να έχουμε στη διάθεσή μας τον Οικονόμου, τον Τζαγκαράκη και τον Καπασακαλίδη. Και για τους 3 είναι θετικά τα μηνύματα, ελπίζω να τους έχουμε.
Και στα θετικά συμπεριλαμβάνει και το γεγονός ότι εξέτσι την ποινή του Δερμίσης και θα μπορέσει να μας βοηθήσει σε αυτό το παιχνίδι. Αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Συνεχίζουμε. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Είναι ένα δύσκολο μάτς για εμάς. Και οι δύο ομάδες κατεβαίνουν για την νίκη. Όπως όλα τα μάτς θα παλέψουμε. Και ως το τέλος πιστεύω θα είμαστε εμείς οι νικητές. Γιατί έχουμε ένα σειρί νικών και δεν θέλουμε να το χαλάσουμε. Είμαστε πολύ καλή ομάδα, ποιοτική ομάδα και το δείχνουμε σε κάθε μάτς αυτό. Και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Εσύ, πες μας λίγο πράγματα για εσένα. Εγώ τώρα τελείωσα από φαντάρος, άρχισα να μπαίνω κανονικά στις προπονήσεις και όποτε ο προπονητής μου πιστεύει ότι είμαι έτοιμος, θα προσπαθήσω να μπω στο κλίμα και να μου δώσω ό,τι καλύτερο μπορώ. Αισθάνεσαι, όσον αφορά τη δουλειά που γίνεται, αισθάνεσαι καλά? Βεβαίως, ναι. Μάλιστα. Κάποιος άλλος θέλει να ρωτήσει κάτι? Σας ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε με την νίκη. Εμείς ευχαριστούμε.